Η αγαπημένη γαλλική αμυντική εταιρεία του ελληνικού στρατού, η γνωστή σε όλους μας MBDA, αποκάλυψε έναν επίγειο πύραυλο κρούζ ικανό να πραγματοποιεί αποστολές κρούσης βαθιά εντός εχθρικής επικράτειας. Η MBDA είναι μια γαλλική αμυντική εταιρεία, η οποία έχει προμηθεύσει και προμηθεύει με σημαντικά οπλικά συστήματα τις ελληνικές ενόπλες δυνάμεις. Εύστοχο παράδειγμα αποτελεί ο πύραυλος Meteor, ο οποίος αναπτύχθηκε από την εταιρεία και εξοπλίζει τα ελληνικά μαχητικά τύπου Ραφάλ. Τώρα η εταιρεία του Παρισιού αποκάλυψε ένα νέο πύραυλο που ίσως ενδιαφέρει την ελληνική πολεμική αεροπορία εξαιτίας της ικανότητάς του να εκτοξεύεται από το έδαφος κατά στόχων στα εχθρικά μετόπισθεν. Είναι δηλαδή ένας πύραυλος σχεδιασμένος για deep strikes, δηλαδή βαθιά πλήγματα εντός εχθρικής επικράτειας. Το όπλο ονομάζεται Land Cruise Missile, δηλαδή ένας επίγειος πύραυλος κρούζ, και προωθείται από τους σχεδιαστές του ως πύραυλος κρούζ μεγάλου βεληνεκούς. Σχεδιάστηκε, παράγεται και συναρμολογείται στην Ευρώπη και θεωρείται ένα από τα πιο προηγμένα όπλα στην κατηγορία του, αναφέρουν ξένα μέσα. Το σύστημα LCM διαθέτει ενσωματωμένο όλον τον απαραίτητο εξοπλισμό, όπως για παράδειγμα επίγειους εκτοξευτές που βρίσκονται τοποθετημένοι σε μια ειδική πλατφόρμα και ένα υπερσύγχρονο σύστημα σχεδιασμού αποστολών. Οι Γάλλοι αναφέρουν πως ο πύραυλος επιδεικνύει υψηλό επίπεδο επιβιωσιμότητας, ακρίβειας και αποτελεσματικότητας στο πεδίο της μάχης, καθιστώντας τον την ιδανική επιλογή για ασφαλείς επιθέσεις σε σημαντικούς στόχους στα εχθρικά μετόπισθεν. Και πράγματι, ο LCM ακούγεται ένα τρομερά χρήσιμο οπλικό σύστημα, κυρίως επειδή βασίστηκε στον ήδη επιτυχημένο πύραυλο Naval Cruise Missile της γαλλικής εταιρείας. Αυτός ο πύραυλος εκτοξεύεται από πολεμικά σκάφη και μπορεί να διεισδύει στις αντιαεροπορικές ασπίδες εχθρικών συστημάτων αεράμινας, χτυπώντας τον προκαθορισμένο στόχο με επιτυχία. Πώς το καταφέρνει αυτό? Ο NCM διαθέτει χαρακτηριστικά χαμηλής παρατηρησιμότητας, δηλαδή stealth, όπως χαμηλή διατομή ραντάρ. Ο NCM είναι ένα φωνικότατο όπλο, είχε δηλώσει η MBDA κατά τη διάρκεια παρουσίασης του πυράβλου, προσθέτοντας πως το πυρομαχικό έχει βάρος 1,4 τόνων. Εμείς να σας ενημερώσουμε πως βρίσκεται σε λειτουργία στο γαλλικό πολεμικό ναυτικό από το 2017, με εκρηκτική κεφαλή 500 κιλών και μέγιστη ταχύτητα 800 χιλιόμετρων ανά ώρα. Το σημαντικότερο όμως χαρακτηριστικό του NCM και κατ' επέκταση του LCM είναι το βεληνεκές πυρός τους. Όχι μόνο οι πύραυλοι είναι stealth και επιδεικνύουν τρομερή ακρίβεια, αλλά μπορούν να πλήξουν εχθρικούς στόχους στην εντυπωσιακή απόσταση των 1.400 χιλιόμετρων. Δεν γνωρίζουμε την ακριβή εμβέλεια του LCM, αλλά θεωρούμε ότι θα είναι και αυτή στο ίδιο εύρος κύματος. Ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε και να λαμβάνετε πρώτοι όλες τις νεότερες εξελίξεις. Κάνετε like και εγγραφή στο κανάλι μας.